Το λοιπόν, αγάπη. Το λοιπόν. Το λοιπόν. Τίθεται ένα θέμα. Τι θέμα, και άλλο θέμα. Ασόβαρο θέμα. Άμα είναι ασόβαρο. Ένα σόβαρο θέμα, αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνουμε έτσι με την ανάλογη σοβαρότητα αυτό το σοβαρό θέμα. Σοβαρέψουμε λίγο. Κλίτσι, λένε τα πανάθυρα μας. Όταν ήμουν μικρή δεν έλεγα παράθυρα, έλεγα πανάθυρα. Δεν έλεγα φερμουάρ, έλεγα μερφουάρ. Έκανες και εσύ τέτοια. Δεν θυμάμαι. Μπορεί. Κάτι θα κάνεις κι εσύ. Κάτι θα κάνω. Λοιπόν, Θέκλα σοβαρέψου μου λέει μια αγάπη. Α, γιατί. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο πότε λέμε σ' αγαπώ. Ναι. Το έκαναμε μαζί, αγάπη. Θυμάσαι έτσι το βίντεο, ναι, το πότε λέμε σ' αγαπώ. Και πού αναφέρεται το σοβαρέψου. Να διαβάσω το σχόλιο. Ναι. Θέκλα, σοβαρέψου λίγο, γιατί το χάσες. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Okay. Ο Κύριος, αυτός εσύ. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ναι. Λέγε με Κυριάννη να σε λέω. Λέγε με Κυριάννη να σε λέω. Να με λες Κυριάννη να σε λέω. Κύριε Κώστα, να γεννούμε Κύριε. Να γεννούμε Κύριε. Ατάκα από το ένας βλάχος στην Αθήνα. Θέλω να δούμε την ταινία. Ένας βλάχος στην Αθήνα. Ήταν και Κύριε, δεν είναι σε εκείνο που είπε την Ατάκα. Τους περιοκύκλουσα. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, εσύ έβλεπες τον Μπακαλόγατο φανατικά. Μπακαλόγατο, ναι. Εγώ έβλεπα τον ένα βλάχο στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Κύριος ακούγεται πολύ σοβαρός. Ωραίος, τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Σωραίος, ναι. Κοίταξε, εγώ τώρα πρέπει να ανησυχήσω ότι αυτή η κυρία που με θεωρεί εμένα ότι δεν είμαι σοβαρή, σε θεωρεί εσένα. Είναι που δεν με έχει δει. Ωραίο. Όχι, να ζηλέψω. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Αυτό τι είναι τώρα, είναι μίξ, ξέρω εγώ, νέγκινγκ με κοπλιμέντο, τι είναι αυτό. Το νέγκινγκ δεν λέγεται προσβλημέντο. Προσβλημέντο. Ναι. Σοβαρέψω, να είστε καλά. Και της απαντάω κι εγώ, η χαρά και η εκφραστικότητα σε ενοχλεί. Πώς γίνεται να εύχετε να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να την ενοχλεί η χαρά και η εκφραστικότητα. Αλλά σοβαρευτείτε λιγάκι. Εσύ είσαι σοβαρός κύριος. Εγώ είμαι σοβαρός. Άλλο σοβαρότητα. Και άλλη σοβαροφάνεια. Μάλιστα. Σοβαροφανής είμαι. Όχι αγάπη μου, για όνομα του Θεού. Δεν λέω για σένα ότι είσαι σοβαροφάνης. Λέω άλλον αυτόν που ζητάς σοβαρότητα. Α, ζητάει σοβαροφάνεια. Ζητάει δηλαδή, από αυτό. Μένα σοβαρότητα, αλλά στην πραγματικότητα. Ζητάει σοβαροφάνεια. Στην ουσία ζητάς σοβαροφάνεια. Ναι. Νομίζω. Ναι. Αλλά εντάξει, λογικά, εντάξει, για να μην είμαστε πολύ δεικτικοί. Έπρεπε να μας πει και πού αναφέρεται τώρα αυτό. Δεν ξέρω. Πού αναφέρεται αυτό. Σε κάποια φράση που είπε, σε κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόσωπο, αγάπη μου, επειδή. Ξέρετε, όταν κάνει κάποιο σχόλιο που μου χτυπήσει καμπανάκι, μου χτυπήσει κέντρο ότι είναι νέγκινγκ. Λαμβάνονται μέτρα. Μπαίνω πάνω στο προφίλ να δω ρε παιδί μου τι άλλα σχόλια έχει κάνει το ίδιο πρόσωπο. Και ναι. Το ίδιο πρόσωπο που είπε σοβαρέψου λίγο τον γιατί το τον πρώτερο YouTube-ικό του βίο. Ναι, το χάσα. Το χάσα επειδή γελώ και χαίρομαι. Μπήκα να δω τι άλλα σχόλια έχει κάνει. Σοβαρέ μου κύριε. Ναι. Και ωραία μου κύριε. Είναι πολλά ωραίος που να το δεις και κανονικά λάθη θα το δεις. Ναι, παίζεται χάμω. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο τοξικά ενήλικα παιδιά αυτή η μάστιγα, η ίδια κοπέλα γράφει «Θέκλα μου, ενώ παρακολουθώ τα πάντα από εσένα, τελίτσες, 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 εδώ δεν αντέχεσαι, τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Μην τον ξανακάνεις αυτόν τον αναστεναγμό», μου γράφει. Και της γράφω κι εγώ «Με ποια ιδιότητα μου το απαγορεύεις, αυτή του απρόσκλητου συμβουλάτορα?» Απρόσκλητο επικοινωνιολόγου. Λοιπόν, στο βίντεο που είμαι χαρούμενη και γελώ, μου λέει να σοβαρευτώ λίγο γιατί το χάσα. Στο βίντεο που είμαι στενοχωρημένη και αναστενάζω, μου λέει να μην ξανακάνω αναστεναγμό γιατί δεν αντέχομαι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Στο ίδιο βίντεο, τοξικά ενήλικα παιδιά αυτή η μάστιγα. Θέκλα, κουραστικό με τις αναπνοές σου και αχωτικό πολύ. Δεν μπορώ να το δω μέχρι τέλους. Κρίμα. Μην αναπνέσεις, παιδί μου, κάνε λίγο κράτη. Τι αναπνέσεις. Ρε μάνα μου. Επίσης, να μην δείχνω συνέστηση σε ανθρώπους που είναι στενοχωρημένοι, γιατί έχει άλλους που δεν αντέχουν να παρακολουθούν. Μην αναπνέσεις ή μην αναστενάζεις.
Και όμως αυτή η γυναίκα, η ίδια η αυτή η γυναίκα, είναι γυναικείο το όνομα, δεν εννοείται πως δεν λέω το όνομα του προφίλ και εννοείται ότι έχει μπει σε απόκρυψη, οπότε δεν μπορείτε να το βρείτε. Κάτω από το βίντεο, ποιος είναι ένας πρακτικός τρόπος να αντιμετωπίσω τον Έκη. Θες να διαβάσεις το σχόλιο που έγραψε, α, πρέπει να πάμε και στο ταχυδρομείο των Αγίων Ομολογητών, έτσι όπως πας ευθεία, ναι. Που έχουμε έναν συστημένο. Σωστό, πες ναι. Που είναι όμως. Γιατί... Ιφηγένεια Κοτσιφάκη, μη μου ξαναστείλεις συστημένα. Ευθεία, πας όλων ευθεία. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο, πώς είναι ένας πρακτικός τρόπος να αντιμετωπίσω τον Έκη, γράφει ερώτηση. Το ίδιο πρόσωπο, αγαπητοί μου, είναι η λογική του παραλόγου. Και η αντίφαση της αντίφασης, ο αντίφαση. Γιατί οι άνθρωποι μας κάνουν νέκινγκ, θα πούν τα πάντα προκειμένου να μας ρίξουν. Εντάξει. Έστω και αν είναι αντιφατικά αυτά που λένε στη μια περίπτωση με αυτά που λένε στην άλλη περίπτωση. Εδώ μέσα στην ίδια πρόταση μπορεί να πούν δύο αντιφατικά πράγματα. Okay, όσο μάλλον σε δύο ξεχωριστά σχόλια. Ερώτηση. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν στενοχωρημένοι κτλ. Γιατί μόλις πας να τους πεις κάτι καλό που σου συμβαίνει και νιώθεις μια χαρά, μια ικανοποίηση, θέλουν αμέσως να στην πάρουν. Αυτό το σχόλιο το είχε κάνει 11 μήνες πριν. 11 μήνες πριν να κάνει η ίδια νέκινγκ σε μένα, είχε γράψει αυτό το σχόλιο. Θα το έκανε σε άλλους γι' αυτό. Άραγε, μήπως πρέπει να μην τους το δείχνουμε ότι μας ενόχλησε αυτό που μας είπαν. Και το αντίθετο, αφού τότε καταλαβαίνουμε να τους αφήσουμε να βράζουν με το ζουμί τους και ούτε καν να ασχοληθούμε. Κοίταξε, το να αναρωτιέσαι γενικά είναι μια πρόοδος. Όχι, μάνα μου, αυτό το σχόλιο... Να αναρωτιέται για τον εαυτό της, για... λέω, για αυτά που λέει στους άλλους. Αναρωτιέται γιατί οι άλλοι όταν τη βλέπουν χαρούμενοι θέλουν να του πάρουν τη χαρά και την ικανοποίηση. Αναρωτιέται γιατί. Εξαρτάται και τι λέει όταν είναι χαρούμενη. Όχι, ξέρουμε σίγουρα όταν ήμουν εγώ χαρούμενη. Στο βίντεο μου έγραψε ότι το έχω χάσει, σοβαρέψου κλπ. Δηλαδή αντίφαση. Και προτείνει να μην δείχνουμε ότι μας ενόχλησε αυτό που έκανα και να το παίζουμε τρελίτσα για να τους αφήσουμε να βράζουμε το ζουμί τους και ούτε καν να ασχοληθούμε. Όχι, εγώ ασχολούμαι. Και της απάντησα τότε, 11 μήνες πριν. Το να πεις αυτό που είπες με έκανε να νιώσω άβολα και θέλω χρόνο να το σκεφτώ, τους βάζει σε μια δύσκολη θέση. Δεν τους αρέσει. Λοιπόν, κάτω από το σχόλιο που έγραψε αυτή η κοπέλα στο πότε λέμε το σ' αγαπώ, μια άλλη φίλη, η οποία δεν είναι νέγκερ, αν υπάρχει, από δεν το, αν υπάρχει τέτοιος όρος νέγκερ, δεν είναι νέγκερ, έγραψε. Μπορεί να υπάρχει. Η χιουμοριστική εισαγωγή που κάνατε ήταν θεραπευτική για εμένα όταν είδα το βίντεο. Χθες είχα μια λίγο μπερδεμένη και κουραστική μέρα, αλλά όλα καλά. Δηλαδή, βλέποντας τη χαρά μας και ακούγοντας να γελάμε και εμένα που το χάσα, μια άλλη φίλη ένιωσε καλά. Πες μου ρε πάρω, πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος γράφει ερώτημα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν στενοχωρημένοι και τα λοιπά, γιατί μόλις πας να τους πεις κάτι καλό που σου συμβαίνει και νιώθεις μια χαρά, μια ικανοποίηση, θέλουν αμέσως να στην πάρουν. Η ίδια αυτή κοπέλα, κάτω από το βίντεο «Πότε λέμε σ' αγαπώ», γράφει «Θέκλα, σοβαρέψου λίγο γιατί το έχασες». Ξέρω, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Πρωτού κατεβούμε, αλλά σε ρωτήσω αν με θεωρείς σοβαρό να το μόνο εσύ. Μπορείς να απαντήσεις ελεύθερα, δεν θα σε δέρω. Γενικά πολύ σοβαρό. YouTube-ικά, πάλι σοβαρό όταν πρέπει. Αλλά μερικές φορές δεν χρειάζεται να είμαστε σοβαροί. Κοίταξε, και δεν πρέπει. Το χιούμορ αναιρείται στη σοβαρότητα. Τι σημαίνει η σοβαρότητα? Να παίρνεις τα σοβαρά τη ζωή και τους ανθρώπους. Και να σέβεσαι τους ανθρώπους. Ναι, με αυτή την έννοια είσαι πάντα σοβαρή. Είναι σοβαρότητα. Αλλά μερικές φορές πρέπει όταν βλέπεις κάτι που γράφεται, ας πούμε. Δεν αντέχεται μερικές φορές να αντιμετωπίσεις σοβαρά το ασόβαρο. Α, εννοείς όταν κάνω πλακά. Ή όταν κάνεις πλάκα ή όταν. Όταν ξεμπροστιάζω τον Εκίνγκ. Το όταν βλέπουμε τσόφτες, δηλαδή τι να πούμε. Πώς να είσαι σοβαρός στην τσόφτα. Η τσόφτα είναι μια κυπριακή λέξη που είχε μάθει ο Πάνος και σημαίνει απίστευτη βλακή. Πώς γίνεται να είσαι σοβαρός. Θα πω αυτό κλείνοντας.
Τις τελευταίες μέρες ο Πάνος ήρθε σε επαφή με τη σκληρή πραγματικότητα της διαδικτυακής αναγνωρισιμότητας. Κοινάς του εμίσους. Hate. Κάποια τρολάκια, κάποια αναρχισάκια της μαύρης οργής, όχι υψηλής ολκής, της μαύρης οργής, της μαύρης ορκής, όχι ολκής, ορκής, τα οποία εννοείται πως τα έχω μπλοκάρει από το κανάλι γιατί γραφάν κακιάρες, όχι κακιούλες. Βρήκαν κάποια βίντεο στο διαδίκτυο που έχουν μέσα αποσπάσματα από συνεντεύξεις μου κτλ. Και πήγαν κάτω από εκείνα τα βίντεο να γράψουν κουράδες. Κυριολεκτικά κουράδες. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι τι γράφουν κάτω από βίντεο που δεν είναι στο κανάλι μου. Εμένα με ενδιαφέρει το δικό μου διαδικτυακό σπίτι να είναι καθαρό. Άλλα διαδικτυακά σπίτια αδέχονται στα σχόλια να γράφουν κουράδες ή οποιοδήποτε για τον οποιοδήποτε, γιατί έτσι ο αλγόριθμος ευνοεί το κανάλι του, δεν με αφορά εμένα. Και του λέω, έλα να δεις τι λένε εδώ στα σχόλια. Έλεγα διάφορα για μένα, πάρα πολλά. Έπαθε σοκ. Εγώ δεν σοκαρίστηκα. Εσύ σοκαρίστηκες όμως, α? Όχι, δεν σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα για λίγο, στην αρχή. Ενώ σου έκανε εντύπωση μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κακία, πόσες... Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Πόσο low life μπορεί να είναι κάποιος που να κάθεται και να γράφει σχόλια επί σχολείων σε διάφορα post, να απαντάει σε όλα τα post κλπ. Για κάποιον που δεν τον ξέρει και υποθέτει... Αυτό το ατομάκι, το ατομάκι, δηλαδή... αυτό έχει τρελό κόλλημα, αγάπη. Αυτό το ατομάκι είναι stalker, δηλαδή πρέπει να προσ... Εγώ υποψιάζομαι ποιο ατομάκι είναι. Δεν έχει ζωή, ρε μάνα. Ναι, μάνα μου, έκανε προφίλ το Φεβρουάριο του 24, τότε που την μπλόκαρα από το κανάλι. Υποψιάζομαι ποια είναι, δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρη. Και αυτό το ατομάκι πάει και με κράζει κάτω από βίντεο που δεν είναι του δικού μας καραλιού φυσικά, και όποιος γράψει κάτι θετικό πάει και τον κράζει. Αποδεικνύοντας έτσι ότι έχει πρόβλημα. Φοβερό. Το ίδιο το άτομο. Αλλά είναι πολύ γελίο, γιατί ο Πάνος δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με αυτό το πράγμα, να μιλάνε για τον ίδιο ή για έναν άνθρωπο που αγαπά και γνωρίζει και ζει μαζί, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ούτε τον ίδιο, ούτε, και να κάνουν υποθέσεις εντελώς λαθεμένες. Άντε τώρα πέσουμε εσύ πώς να είμαστε σοβαροί. Για παράδειγμα, ας πούμε, τον αποκαλούσε τον Πάνο βλάχο επειδή είναι λαρισαίο. Βλάχος Θεσσαλός. Ωραία, δεν θα σου πω. Υπάρχουν βλάχοι στη Θεσσαλία. Ωραία. Οι βλάχοι στη Θεσσαλία. Τώρα εντάξει, λένε βλάχους γενικά. Βλάχοι σαν καταγωγή. Οι φιλοί ναι, των υπάρχουν, βλάχων είναι στη Θεσσαλία. Υπάρχουν, ναι, λένε στη Θεσσαλία. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχουν στην Ήπειρο. Υπάρχουν και στη Θεσσαλία βλάχοι. Υπάρχουν. Για το ξέρω, ας πούμε, ότι έχει στο Βόλο κοντά, σε διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω αν έχει αλλού. Δεν είμαι σίγουρος. Επειδή δεν είμαι Θεσσαλός, δεν γνωρίζω. Πρώτα απ' όλα είναι ρατσιστικό να ονομάζεις βλάχους ή πόντιους κάποιους που θέλεις να μιλήσεις υποτιμητικά για αυτούς. Δηλαδή είναι ρατσιστικό. Τώρα μερικοί, ας πούμε, μπορεί να μην ξέρουν καν τι είναι οι βλάχοι. Τι είναι οι βλάχοι σαν καταγωγή. Είναι βλάχος... φίλοι ελληνικοί βλάχοι, δεν είναι? Ναι, μπορεί να μην το ξέρουν, γιατί η λέξη βλάχος χρησιμοποιείται γενικά και για τον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, που είναι από την επαρχία, από χωριό, με την έννοια του χωριάτη, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, ο Πάνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα βόρεια προάστια των Αθηνών, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Απολύτως τίποτα δεν σημαίνει ότι μεγάλωσε στο Χαλάνδρι. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αλλά καμία σχέση με την εικασία που κάνει κάποιος ότι επειδή κατοικήσαμε για λίγο στη Λάρισα. Ότι. Δεν είμαι. Αλλά είμαι εγώ που δεν είμαι σοβαρή. Είμαι εγώ που δεν είμαι σοβαρή. Όχι. Μα πού να είσαι σοβαρή. Είμαι πραγματικά σοβαρή. Με τα σοβαρά. Όχι, σοβαρή είμαι. Και όταν κάνω χιούμορ, πάλι σοβαρά κάνω χιούμορ. Σοβαρά κάνω χιούμορ. Δηλαδή κάνω χιούμορ βασισμένο πάνω σε έγκυρα λογικά επιχειρήματα και πάνω σε αποδεδειγμένα γεγονότα. Ακόμη και τότε που γελάω. Ναι, και καλά κάνεις. Γελάω με λογική. Και μπορώ να εξηγήσω ανά πάσα στιγμή για ποιο λόγο γελάω και για ποιο λόγο είναι άκυρο κάτι που λέγεται, κάτι που γράφεται. Δηλαδή, στο έλεγα και χθες το βράδυ, ρε μωρό μου, που συζητούσα. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο διαφορετικός, δεν παιδί. Με εμένα μου έρχεται περισσότερο μια διάθεση πιο κοροϊδευτική στα τώρα. Ναι. Εντάξει. Εσύ καλά κάνεις και είσαι σοβαρή. Έτσι μου βγαίνει, ρε μωρό μου, είναι και κακό. Όχι, δεν είπα. Ναι, έτσι μου βγαίνει, αλλά... Έτσι είσαι εσύ. Έτσι μου βγαίνει, δηλαδή... Καλά κάνεις.
Και επίσης να το πούμε αυτό, ότι αν κάποιος άνθρωπος γελάει, αν γελάει με την καρδιά του, αν χαμογελάει, αν κάνει χιούμορο, δεν σημαίνει πως δεν είναι σοβαρός. Σημαίνει πως δεν είναι σοβαροφανής σίγουρα, αλλά η διαφορά της σοβαρότητας από τη σοβαροφάνεια είναι θεμελιώδης. Σοβαρός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τη θέση του, το ρόλο του στον κόσμο, τη δράση του στον κόσμο με σοβαρότητα και ευθύνη. Και σοβαροφανής είναι ένας άνθρωπος που το παίζει σοβαρός ενώ δεν είναι. Η σοβαροφάνεια έχει να κάνει με το να κερδίσει κάποιος εξωτερικά τις εντυπώσεις. Για παράδειγμα, οι κοινωνικοί ναρκισσιστές είναι εξαιρετικά σοβαροφανείς. Ενώ η σοβαρότητα έχει κάνει με μια αυθεντική επιλογή ζωής. Και ο Πάνος που δεν τον γνωρίζετε φατσικά και τον έχετε ακούσει λίγο στα βίντεο, γιατί πρόσφατα άρχισε να συμμετέχει, και εγώ παίρνουμε τη ζωή μας με πολύ σοβαρότητα. Στο παρελθόν, ναι, δεν ήμασταν σοβαροί. Τον καιρό που εγώ πήγαινα στην εκκλησία και στο κατηχητικό και υιοθετούσα εξωτερικές συμπεριφορές που έδειχνα σοβαρότητα ενώ μέσα μου δεν ήμουν καλά, όχι, δεν ήμουν σοβαροί τότε. Είμαστε τώρα σοβαροί. Και ναι, και το να γίνεις σοβαρός άνθρωπος είναι για μια πορεία προς την ωριμότητα, η οποία είναι και συνεχής. Ναι. Γεια. Γεια. Γεια.